θα δώσω την σκητάλη γρήγορα στην κυρία Κοντογιαννίδου που είναι δίπλα μου. Έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει mm -hmm. πριν σας δώσω μια ακόμη είδηση που αφορά τον, κάποια από, όσα είπε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μια κίνηση της Εισαγγελία Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα για Τάκη. Σου, σου... Έχουμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποίησε το εργαστήριο marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μία έρευνα που αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Mm -hmm. Αναφορικά και με τις αγορές των σούπερ μάρκετ, και με τις ετικέτες των προϊόντων που προτιμούν, ε, πόσο συχνά πηγαίνουν mm -hmm. ε, και αν πηγαίνουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο. Είναι μια μεγάλη έρευνα, ωστόσο mm -hmm. εμείς στεκόμαστε στο οικονομικό, σκέλος της συγκεκριμένη έρευνα που αναφέρει: Έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα για να τη δείξουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το 90,3% των ερωτηθέντων σε τυχαίο δείγμα 1880 νοικοκυριών, να πούμε ότι και η έρευνα ναι. έγινε τον Ιανουάριο πριν από δύο. Μήνες, ωραία, έχουμε την έρευνα. Ε, το 90,3% δήλωσε ότι δυσκολεύεται οικονομικά εξαιτία των αυξημένων τιμών στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Η πλειοψηφία, 90,3%. Στο πλαίσιο της έρευνας μετρήθηκε το ύψος της δαπάνης κάθε φορά που ψωνίζουν. Η μέση δαπάνη στο σούπερ μάρκετ εκτιμάται σε 70 ευρώ, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση 14,7% σε σχέση με πέρυσι που ήταν 61 ευρώ. Πάντω κοίτα, mm -hmm. είναι λίγα τα 70. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι αγοράζει με 70 ευρώ μια οικογένεια. Μοιάζει πιο ρεαλιστικό το νούμερο που είναι παρακάτω. Mm -hmm. Δώστε μα πάλι την κάρτα, το οποίο δείχνει ότι δαπανά ω 450 ευρώ το μήνα. Αν υπολογίσουμε ότι μια οικογένεια, α πούμε, λογικά πάει μια φορά τη βδομάδα σούπερ μάρκετ, mm -hmm. Αμέσω αμέσως βγαίνει 110 ευρώ, που μοιάζει πιο ρεαλιστικό. Το 75% των ερωτηθέντων ναι. είναι με ναι, τα 450 μου, μου ευρώ. μιαζεί μοιάζει πιο ρεαλιστικό. Mm -hmm. Μη σου πω και, και εδώ μου μοιάζει λίγο. Αλλά, Ο, ας πούμε ωστόσο, ότι... να δούμε και τη μηνιαία ε, δαπάνη, τη μέση μηνιαία δαπάνη, mm. που εκτιμάται στα 370 ευρώ, σημειώνοντα μάλιστα άνοδο ε, από πέρσι 324 ευρώ. Οπότε, γενικότερα σε σχέση με πέρσι, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί. Πάρα πολύ το κόστο στα σούπερ μάρκετ. Και βέβαια, έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημα που πολλοί θα αναρωτηθούν: Τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού. Mm -hmm. Εδώ να απαντήσουμε ότι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι το, η μισή από αυτού, το 53,5% ε, πιστεύουν ότι είναι ένα χρήσιμο μέτρο το καλάθι του νοικοκυριού και το 52,8% ότι ψωνίζει προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανο, συμπεριλαμβανομένου και το 5% που υπάρχουν σε κάποια προϊόντα. Αυτά ε, είναι τα σημαντικότερα έτσι, ε, στοιχεία που επιλέξαμε εμείς, ναι. ε, που είναι το οικονομικό σκέλος της συγκεκριμένης έρευνας. Ναι. Ε, ωστόσο, ε, να πούμε ότι αναφορικά με τις ετικέτες των προϊόντων, η πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγουν ελληνικά προϊόντα, ελληνικές ετικέτες, περιορίζοντας... τι ναι, εισαγόμενα. Δις, πολύ σωστά. Ε, αυτά αναφορικά με τη συγκεκριμένη έρευνα. Ω, ναι. Τι άλλο. Να πούμε έτσι και για τι φορολογικέ δηλώσει και για το έμφυο εντάχει, αν όλα πάνε να, καλά. Μας καλά στη διάθεση τώρα. Ε, το ε, θέλει. Ε, ε, το έχω καταλάβει, <laughs> για λέγε. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, Τάκη, μου την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΑΔΕ η εκαθάριση του φετινού έμφυου και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτε. Των ακινήτων mm. πολύ πιθανόν την πρώτη βδομάδα του ε, Απριλίου Το να μπορέσουν να μπουν στην εφαρμογή ακριβώς ή να κάνουν τις ρυθμίσει τους, να προχωρήσουν άμεσα στην πληρωμή του. Υπάρχουν 12 δόσεις πια ο ΕΜΦΙΑ. Έχουν αυξηθεί οι δόσεις mm. ε, του ΕΜΦΙΑ, ενώ να πάμε και στις φορολογικές δηλώσεις γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί, αν όλα πάνε καλά. Και σε αυτή την περίπτωση θα ανοίξει η πλατφόρμα την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία δηλαδή εβδομάδα του Μαρτίου. Και περιμένουμε βέβαια και τι επίσημε ανακοινώσει ώστε να επιβεβαιώσουν το ρεπορτάζ μα. Ωραία. Σε ευχαριστώ.